Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην τελευταία πολιτική μας συζήτηση για απόψε. Καλησπέριζω τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το ποιοι είναι οι στόχοι σας για τις Βρυξέλλες. Εάν εκλεγείτε, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε βάλει, τι θέλετε να κάνετε. Θέλω να μιλήσω για θέματα που αφορούν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Να φέρουμε πάλι λίγο τον ανθρωπισμό και την κοινωνική πολιτική στο επίκεντρο της Ευρώπης. Χρειάζεται λοιπόν να μιλήσουμε για μια Ευρώπη που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Mm-hmm. Για μια Ευρώπη η οποία μπορεί να δεχτεί και να απορροφήσει και να εντάξει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι κάπου στο περιθώριο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με αυτή την πολιτική θέλω να ασχοληθώ. Θέλω να μιλήσω για πράγματα τα οποία αφορούν προσβασιμότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και ισονομία για όλους. Mm-hmm. Και προφανώς όταν μιλάτε για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δεν αναφέρεστε μόνο στα άτομα με αναπηρία. Το λέω γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λέτε ότι θέλετε να κρυθείτε ακριβώς όπως οι άλλοι. Αυτονοήτως φυσικά. Αυτό είναι αυτονόητο και είναι, θεωρώ, προσωπικό διακύβευμα πέρα του διακυβεύματος που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία για αυτές τις ευρωεκλογές. Ναι. Είναι προσωπικό διακύβευμα να καταλάβει οι συμπολίτες μας ότι όταν μιλάμε για ανάπηρους ανθρώπους, δεν είναι μόνο αυτή η ταυτότητα. Είναι και πράγματα τα οποία αφορούν, παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ένας νέος επιστήμονας, mm-hmm. ο οποίος έχει ενδιαφέροντα σε αυτό το τομέα, στην επιστήμη, σε πράγματα νεότητα, σε θέματα νεότητας, σε επιχειρηματική νεότητα, στην επιχειρηματικότητα των νέων, mm-hmm. αλλά και σε ανάπηρους ανθρώπους. Άρα λοιπόν είναι ένα σύνολο που δεν πρέπει να ξεχωρίζει μόνο το θέμα της αναπηρίας. Σας ρωτάω, διότι μας έχουν συνηθίσει τα κόμματα, όσοι ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ, το ξέρουμε, ότι είναι κάτι, ακούγεται λίγο κοινικό τώρα αυτό που θα πω, έτσι, ότι είναι κάτι σαν αναλογία, δηλαδή ότι πρέπει στα ψηφοδέλτια να υπάρχει ένας άνθρωπος από τη μειονότητα, ένας άνθρωπος ακτιβιστής με αναπηρία κλπ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το προβληματισμό. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πώς η Νέα Δημοκρατία σας έπεισε ότι δεν σας κάνει πρόταση επειδή πρέπει ένας άνθρωπος με αναπηρία να είναι στο ψηφοδέλτιό της, αλλά επειδή επί της ουσίας ενδιαφέρεται, την αφορούν, την ακουμπάν τα θέματα τα οποία θέτετε εσείς. Προσβασιμότητα κλπ. Όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα και έγινε η πρόταση από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη mm-hmm. να συμπεριληφθώ στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, Η συζήτηση και η κουβέντα που έγινε μαζί του προσωπικά δεν ήταν μόνο στο είσαι ανάπηρος άνθρωπος. Ποιος είσαι, τι είσαι, τι κάνεις, mm-hmm. πού βασίζεσαι και από πού προέρχεσαι και ποια είναι τα βήματά σου. Άρα λοιπόν μου άφησε να εννοηθεί και μου έδειξε ένα πρόσωπο ότι ενδιαφέρομαι για αυτό που είσαι και για αυτό που έχεις χτίσει έως σήμερα mm-hmm. που είσαι 34 ετών. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να προβάλλει την αναπηρία μου. Όχι, προέβαλε τον άνθρωπο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Η υποψηφιότητα αυτή, κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτή, προέβαλε τον άνθρωπο Στέλιο Κυμπουρόπουλο, που είναι και ανάπηρος άνθρωπος. Mm-hmm. Έστω και με το λάθος τρόπο, με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κύριο Πολάκη, που έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε σε συνεντεύξεις ότι δεν επιθυμείτε να το απαντήσετε, θα το σεβαστώ απολύτως. Αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι, έστω επαναλαμβάνω και με το λάθος τρόπο, μπήκαν σε αυτή την προεκλογική περίοδο λίγο πιο φανερά, λίγο πιο έντονα από άλλες τα ζητήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς οι ανάπηροι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ, πραγματικά, που το θέτετε έτσι. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι σε αυτήν την παράθεση απόψεων, στάσεων, γιατί έτσι το βλέπω εγώ, ανοίχτηκε ένα πολύ ουσιαστικό θέμα, ένα ζήτημα, mm-hmm. το βαθύ κοινωνικά και πολιτικά ζήτημα της αναπηρίας. Που είναι πολύ ουσιαστικό και όντως δεν συζητιέται. Έγινε μία αρχή, τέθηκε μία βάση, έτσι ώστε και μετά τις εκλογές, να ξαναδούμε τις αλλαγές και τις ζυμώσεις που πρέπει να γίνουν. Άλλωστε,
σε αυτή την προεκλογική περίοδο τέθηκε και ένα άλλο ζήτημα. Ότι μιλήσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για το επάγγελμα του προσωπικού βοηθού, που πρέπει και στην Ελλάδα να ενταχθεί στην νομοθεσία, έτσι ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το οποίο, για την οποία προσωπικά ενδιαφέρομαι και είναι ανεξάρτητη διαβίωση. Το πώς δηλαδή οι ανάπηροι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να ζουν στην καθημερινότητά τους με τις επιλογές τους. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει τέτοιο επάγγελμα, έτσι. Ακριβώς. Είναι επάγγελμα στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα καν απουσιάζει από το εργατολογικό, από την εργατολογική... Δεν είναι στη λίστα δηλαδή. Ακριβώς, το... ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά, γιατί με αυτήν την κρατική υπηρεσία ο ανάπηρος πολίτης, από πολίτης ο οποίος μπορεί να περιορίζεται σε ένα σπίτι, όπως εγώ, αν δεν είχα αυτή την υπηρεσία, την άτυπη υπηρεσία από την οικογένειά μου, δεν θα μπορούσα να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Άρα λοιπόν είναι πολύ ουσιαστικό για τη ζωή μας, για τη λειτουργία πολλών μερικών άγνωστο σε αριθμού ανάπηρων συμπολιτών μας. Τώρα, επειδή όλα αυτά τα θέματα είναι και ευρωπαϊκά, έτσι, και γενικώς υπάρχει μια πλούσια και βαριά ευρωπαϊκή ατζέντα, άνοδος ακροδεξιάς, προσφυγικό κλπ. Επειδή είναι το κόμμα σας που ζητεί πολιτική αλλαγή, να σταλεί ένα μήνυμα μέσω των ευρωεκλογών, αναρωτιέμαι αν επισκιάζει τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά της αναμέτρησης το ότι εσείς ζητάτε να αποδοκιμαστεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, βεβαίως, έχοντας τη δική της, το δικό της μέρος ευθύνης, λέει όχι, δώστε μου ψήφο εμπιστοσύνης κλπ. Δεν έχουμε εθνικές εκλογές, ή όχι? Όντως, δεν έχουμε. Θα πω κάτι εδώ πρωτού απαντήσω. Ναι, είναι ζήτημα το ότι δεν συζητάμε το τι, για ποιο λόγο ψηφίζουμε. Είναι ζήτημα γιατί ακόμα και σήμερα πολλοί συμπολίτες μας αναρωτιούνται, εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, εγώ μένω Αθήνα, εγώ μένω Κρήτη. Δεν μπορώ να σε ψηφίσω. Δεν μπορώ να ψηφίσω αυτό το να βάλω σταυρό σε αυτό το όνομα. Γιατί δεν έχουμε συζητήσει ότι μιλάμε για την Ελλάδα ως περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βασικό θέμα είναι το αποτέλεσμα ότι δεν συζητάμε για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, οι εκλογές, ναι, μιλάμε για Ευρώπη, αλλά το βράδυ της 26 Μαΐου θα αποτελέσει ένα πρόκριμα για σίγουρα μελλοντικές εθνικές εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Κύριε Κυμπουρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Μόνο αυτό, τις 26 Μαΐου, είτε σε δημοτικές, είτε σε περιφερειακές, κοινοτικές, σε ευρωεκλογές, να μην είναι νικητής η αποχή. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Για να δείξουμε το τι θέλουμε για το αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Είστε καλά.